Κουβεντιάζεται πιο πολύ, θα ρω, από το πρωί, από χθες το βράδυ, η μετακόμιση του Γιαννούλη στην Νόριτς. Ναι. Κοίταξε, έχει πολύ παρασκήνιο το σκηνικό. Μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και οι ελπίδες που έχουν εξανεμιστεί για το πρωτάθλημα και λόγω της υφής του πρωταθλήματος και λόγω της εικόνας του ΠΑΟΚ, όπου έναν κακό Ολυμπιακό δεν μπόρεσε να τον κερδίσει στο χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού και ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να τον κερδίσει. Ήρθε αυτή η πρόταση, η οποία ο Γιαννούλης δεν είναι στα καλά του. Δηλαδή, μετά τον τραυματισμό και μετά τον κορονοϊό, δεν έχει φτάσει στα επίπεδα τα οποία ήταν στην καλή του φόρμα και τα χρήματα είναι αρκετά καλά, αλλά αυτοί τον θέλουν δανεικό, λέει, μέχρι να ανέβουν κατηγορία. Ναι. Τον θέλουν δανεικό για 4 μήνες, 5. Είναι πρώτη η Norwich στην Championship. Πρώτη είναι, αλλά ο τρίτος είναι 5 βαθμούς πίσω. Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα ανέβει. Τον θέλουν δανεικό μέχρι τον Μάιο με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Βέβαια, 160 θα πάρουν την Α εθνική που θα πάνε και τον παίρνουν κανονικά. Αυτό είναι το καλό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, τον Γιαννούλη, την Όριτς, για όλους. Το κακό σενάριο είναι αν δεν. Γιατί στη ζωή έχει 2 σενάρια, το κακό και το καλό. Το κακό σενάριο λέει ότι αν δεν ανέβει η Όριτς, το παίρνει πίσω ΠΑΟΚ. Πίσω Γιάννη τα καράβια. Θα πάρει το Φεράρι ο ΠΑΟΚ τώρα, από το Βόλο, στα 28 προς 29. Ο Γιαννούλης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022. Έρχεται ο ΠΑΟΚ λοιπόν και του λέει αν θέλεις, αν έρθεις, δεν μπορεί να έρθεις για 1 χρόνο και μετά κάνεις μαγκές, θα κάνεις άλλο 1 χρόνο συμβόλαιο. Ναι. Για το Φεράρι λέμε τώρα. Ορίστε. Για το Φεράρι. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά αυτός είναι ρηγμένος. Παίρνει 300.000. Είναι όλοι οι Έλληνες παίκτες του ΠΑΟΚ ρηγμένοι, όπως και ο Πέλκας, ο οποίος την είχε ψωνίσει και δεν έπεσε και καλά, γι' αυτό το λόγο. Έρχεται λοιπόν ο Γιαννούλης και λέει, ναι, αν έρθω πίσω, πόσο θα παίρνω μετά, 300, θα πάω από τα 920.000 στα 300. Εδώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα στο ρεπορτάζ το χειρότερο σενάριο που εγώ το παίρνω πάντα σαν κοινικός που είμαι και λογικός. Τι θα γίνει, θα πάει από τα 920 στα 300. Μου λέει ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ εδώ, ο Πετρωτός, τι έγινε, πώς θα γίνει. Μου λέει προφανώς, άσε με το προφανώς. Το προφανώς είναι προφανώς. Το πιάσε τον κόλο τον Γιαννούλη. Ποιον έχει μάνατζερ, μου λέει ένα όνομα, λέω δεν είναι ο Κουτσολιάκος. Κατάλαβα. Πάμε για κολόπιασμα του λέω. Άρα εδώ, στο χειρότερο σενάριο, ο Γιαννούλης είναι δυσαρεστημένος. Ο ΠΑΟΚ θέλει να καλύψει το πισινό του και καλά κάνει. Αλλά στο το κομμάτι του τι θα γίνει εάν έρθει ο Γιαννούλης και αναπροσαρμόσει, επεκτείνει το συμβόλαιό του, με τι μαρούλια. Άμα του πει 300, πάω μετά 25 χρονών. Εντάξει, βέβαια, να σου πω κάτι. Μιλάς τώρα για Μάη-Ιούνιο. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις. Μπορεί να μην καταφέρει η Norwich να ανέβει, αλλά να βγάλει ο Γιαννούλης μάτια. Οπότε να προσελκύσει ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Διαφορετικά να παίζει στη Super League στο ελληνικό πρωτάθλημα, διαφορετικά στην πρωτοπόρο της Championship. Η Championship, η οποία είναι πιο σκληρή κατηγορία από την Premier League, αλλά σχεδόν το ίδιο εμπορική. Ναι. Τι μάτια να βγάλει ο Γιαννούλης. Δεν ξέρω. Ούτε τις γκόμενα στα μάτια δεν μπορεί να βγάλει. Δεν μπορεί να πακατεύει σέντρα. Κατέβηκε 2 φορές. Και άλλες 2, 4. Δεν είναι ο Γιαννούλης ο αέρινος. Ανέβαινε, κατέβαινε, διαγώνια αρχόταν, τράβαγε τα σουτ, τις πάσες αυτά. Δεν φταίει ο Γιαννούλης, φταίει ο τραυματισμός. Και ότι όπως το Χασάν τον έριξε ο κορονοϊός κάτω, ο Γιαννούλης ευτυχώς, χτυπάω ξύλο, δεν είχε κάποια επιπλοκή. Όμως βλέπεις ότι δυσκολεύεται να έρθει στη φόρμα του. Δεν στη φόρμα του Γιαννούλης. Ναι. Δεν είναι στη φόρμα του, είναι οξύμορμος, γιατί ήρθε πρόταση από την Norwich. Ήρθε πρόταση από την Norwich. Γιατί εκεί έχουν ένα back που είναι, δεν είναι back, είναι λέει half. Extreme τι είναι, δεν μαρκάρει με τίποτα. Θα μου πεις ο Γιαννούλης μαρκάρει. Ο Γιαννούλης είναι βολίδα μπροστά. Το καλό του κομμάτι είναι το επιθετικό. Το λένε όλοι, το βλέπουμε και εμείς, οι παλιοί του προπονητές. Στο Βατανιακό βγάλαμε ένα προπονητή που είχε
Λέει, εμείς τον είχαμε εξτρέμ. Τον είχατε εξτρέμ. Β' γάμα εθνική, τον είχατε εξτρέμ. Ναι. Και εκεί το αμυντικό του κομμάτι. Αν ο Τσιλούλης του κάνει τσαχπινιές, ο Τσιλούλης του Πανιωνίου, άμα βρει κανένα μαύρο, κανένα γαϊδούρι εκεί πέρα, σαν τον Τραωρέ ή κανένα κτίνος που είναι ταχυδυναμικό, ξέρεις πώς θα τον περάσει έτσι όπως είναι. Ο Γιαννούλης θέλει από τη μέση και πάνω 5 μήνες γυμναστήριο. 5. Για να έρθει στα καλά του. Ναι.